Λοιπόν, κύριε Θεοπέμπτου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, εσείς πότε παίρνετε αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές? Κοιτάξτε, πρώτα έχουμε τις εκλογές των σωμάτων του κινήματος. Μετά θα πρέπει να δούμε τη σύσταση και τις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στα σώματα. Δεν βλέπω να παίρνουμε καμιά συγκεκριμένη απόφαση μέχρι το να περάσει το καλοκαίρι. Είναι μάλλον προς τα εκεί που θα έχουν τα χρονοδιαγράμματα. Τι εννοείτε εσείς, να πάτε δηλαδή καλοκαίρι να αποφασίσετε λίγους μήνες πριν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις εκλογές μέσα στο Φεβρουάριο. Επομένως, κάποια στιγμή μετά θα συνέλθουν τα σώματα, μετά θα ξεκινήσουν οι επαφές με τα διάφορα κόμματα, θα δουν τους υποψηφίους. Είναι μεγάλη η διαδικασία, θα ετοιμαστούν οι όροι. Αν θα υποστηρίξουμε κάποιον ιόρ, έχει φυσικά, θα βάλουμε και τα δικά μας τους δικούς μας τους προβληματισμούς κάτω. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, αν όλοι οι υπόλοιποι κάνουν συνεργασίες και προσπαθήσουν να βρουν υποψηφίους, θα το κάνουν τους επόμενους 2-3 μήνες. Εσείς μου λέτε πάτε μετά το καλοκαίρι. Εγώ λέω ότι θα ξεκινήσουμε και συνεργαζόμαστε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά για να επισημοποιηθεί οτιδήποτε υποστήριξη επίσημα πλέον από το κίνημα, καταλαβαίνετε ότι έχει μια σειρά από διαδικασίες. Άρα, καθαρά με κόμματα, με το κυβερνών κόμμα δεν συζητάτε οποιαδήποτε συνεργασία, σωστά? Έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές που δεν μας βλέπω να μπορούμε να συνεργαστούμε. Μας δεν είναι ξεκάθαρο ούτε αν υπάρχουν τέτοιες φωνές εντός του κινήματος σας. Κοιτάξτε, οι διαφωνίες που έχουμε και οι διαφορές με τη διακυβέρνηση του τόπου είναι τεράστιες. Μας βλέπετε καθημερινά στη Βουλή να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Επομένως, δεν βλέπω πώς μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε συνεργασία με την δεξιά όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα, το συνέδριο θα γίνει κανονικά, δεν θα έχουμε τα προβλήματα, δεν θα έχετε τα προβλήματα που είχατε την προηγούμενη φορά, σωστά? Έχουμε όλα τα κόμματα που οργανώνουν συνέδρια φοβερά προβλήματα όσον αφορά και το θέμα του COVID. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό ατόμων οι οποίοι που ζητούμε να συγκεντρωθεί και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν το κάνετε, δηλαδή όσοι μπορούν να είναι εκεί και όσοι δεν μπορούν να είναι διαδικτυακά. Το κάνει το Δίκο, κλέψτε τους την ιδέα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, αυτό προσπαθούμε να οργανώσουμε και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα γιατί πρέπει να λαμβάνει και μέρος στο συνέδριο, έχει να πιστοποιήσεις ότι αυτός που ενώθηκε είναι πραγματικά αυτός που είναι μέλος σου. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με πολύ ψηλό κόστος, μάλιστα πρέπει να πω. Οπότε προσπαθούμε να τα οργανώσουμε όλα αυτά. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και τις αποφάσεις τις δικές σας. Κύριε Θεοπέμπτου, κάθε καλό εύχομαι. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.